Χάρη του Χριστού αδελφοί, θα διαβάσουμε τη σελίδα 924. Είναι από το Ιώτα Ήτα κεφάλαιο, 18 κεφάλαιο και 35 εδάφιο. 18 κεφάλαιο, 35 εδάφιο, σελίδα 924 κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, 18 κεφάλαιο και 35 εδάφιο. Ότε δε πλησίαζεν εις την Ιεριχώ, τυφλός της εκάθητο παρά την οδόν, ζητών. Ακούσας δε όχλων διαβαίνοντα, ερώτη τι είναι τούτο. Απήγγειλαν δε προς αυτόν ότι Ιησούς ο Ναζωραίος διαβαίνει. Και εφώναξε λέγον, Ιησού Ιε του Δαβίδε, ελέησόν με. Και προπορευόμενοι επέπλητον αυτόν δια να σιωπήσει. Αλλά αυτός πολλό μάλλον έκραζεν, Ιε του Δαβίδε, ελέησόν με. Σταθείς δε ο Ιησούς, προσέταξε να φερθεί προς αυτόν και αφού επλησίασε η ρώτησε αυτόν λέγον «Τι θέλεις να σηκάμω» ο δε είπεν «Κύριε να αναβλέψω» και ο Ιησούς είπε προς αυτόν «Ανάβλεψον, η πίστη σου σε έσωσε» και πορευθείς ανέβλεψε και η κολούθη αυτόν δοξάζον τον Θεόν και πάσο λαός ειδών είναι σε τον Θεόν και εισελθόν διήρχετο την Ιεριχόν, την Ιεριχώ. Και ειδού άνθρωπος ονομαζόμενος Ζακχαίος, τός της ήτο αρχιτελώνης και ούτως ήτο πλούσιος. Και ζήτη να είδη τον Ιησούν τι είναι. Και δεν είναι δύνατο δια των όχλων, διότι ήτο μικρός το ανάστημα. Και δραμών εμπρός ανέβη πισικομαριέν, δια να είδη αυτόν, επειδή διεκίνης της οδού έμελε να περάσει. Και ως ήλθεν εις τον τόπον ο Ιησούς, αναβλέψας είδε αυτόν και είπε προς αυτόν Ζακχαίε, κατάβα ταχαίως, διότι σήμερον πρέπει να μείνω εν το οίκο σου. Και κατέβη ταχαίως και υπεδέχθη αυτόν με τα χαράς. Και οι δόντες άπαντες εγώγιζον λέγοντες ότι εις αμαρτωλών άνθρωπον εισήλθε να καταλύσει. Σταθείς δε ο Ζακχαίος είπε προς τον Κύριον, ειδού τα ημίση των υπαρχόντων μου Κύριε δίδω εις του φτωχούς. Και αν συκοφάτησα την ίστη αποδίδω τετραπλούν. Είπε δε προς αυτόν ο Ιησούς ότι σήμερον έγινε σωτηρία εις τον οίκον τούτον, καθότι και αυτός Υιός Αβραάμ είναι, διότι ο Υιός του ανθρώπου ήλθε να ζητήσει και να σώσει το απολωλός. Και ενώ αυτοί οίκουον ταύτα, προσθέσας είπε παραβολήν, διότι το πλησίον της Ιερουσαλήμ, και αυτοί ενόμιζον τη Βασιλεία του Θεού έμελε ευθύς να φανεί. Είπε λοιπόν, άνθρωπος της ευγενής πήγαινε εις χώραν μακράν, δια να λάβει εις εαυτόν βασιλείαν και να υποστρέψει. Και καλέσας 10 δούλους αυτού, έδωκεν εις αυτούς 10 μνάς και είπε προς αυτούς «Πραγματεύθητε έως σου έλθω». Συμπολίτε όμως αυτού εμίσουν αυτόν και απέστειλαν κατόπιν αυτού πρέσβεις λέγοντες «Δε θέλομεν τούτο να βασιλεύσει εφ' ημάς». Και αφού υπέστρεψε λαβών την βασιλεία είπε να προσκληθώσει προς αυτόν η δούλη εκείνη εις τους οποίους έδωκε το αργύριον δια να μάθει τι εκέρδισε νέκαστος. Και ήρθε ο πρώτος λέγον «Κύριε η μνά σου» εκέρδισε 10 μνάς και είπε προς αυτόν «Έβγε αγαθέ δούλε». Επειδή στο ελάχιστον εφάνης πιστός έχει εξουσία επάνω 10 πόλεων. Και ήρθε ο δεύτερος λέγον «Κύριε η μνά σου έκαμε 5 μνάς» είπε δε προς τούτον «Και εσύ γενού εξουσιαστής επάνω 5 πόλεων». Ήλθε και άλλος λέγον «Κύριε ειδού η μνά σου την οποία είχον πεφυλαγμένη εν μανδυλίο, διότι σε φοβούμην επειδή είσαι άνθρωπος αυστηρός, λαμβάνεις όσα δεν κατέβαλες και θερίζεις ό,τι δεν έσπειρας». Και λέγει προς αυτόν «Εκ του στόματός σου θέλω σε κρίνει πονηρέ δούλε. Ήξεβερος ότι είμαι εγώ άνθρωπος αυστηρός, λαμβάνων ό,τι δεν κατέβαλων και θερίζων ό,τι δεν έσπειρα. Διατί λοιπόν δεν έδωκα στο αργύριόν σου στην τράπεζα, ώστε εγώ ελθόν ήθελεν συνάξει αυτό με τα τόκου». Και είπε προς τους παρεστώτας «Αφαιρέσατε από αυτού την μνάν και δότε εις τον έχοντα τας 10 μνάς». Και είπαν προς αυτόν «Κύριε έχει 10 μνάς, διότι σας λέγω ότι πάντα τον έχοντα θέλει δοθεί, από δε του μη έχοντος και ό,τι έχει θέλει αφαιρεθεί από αυτού. Πλην τους εχθρούς μου εκείνους, ήτινες δε με ή θέλησα να βασιλεύσω επ' αυτούς, φέρετε με εδώ και κατασφάξατε μπροστά μου». Και είπαν τα αυτά προεχώρη ανεβαίνουν σε Ιεροσόλυμα. Αμήν. Ο Κύριος μας διαβαίνει. Διαβαίνει ανάμεσα στους ανθρώπους
διαβαίνει σε κάθε τόπο για να φτάσει τότε στην Ιερουσαλήμ όπου θα τον σταυρώσουν, σήμερα στην Εκκλησία όπου θα τον δοξάζουν. Το βέβαιο είναι ότι διαβαίνει όπου και να είσαι. Και κηρύττει και φαίνεται και διακρίνεται και πέρασε μπροστά και από έναν τυφλό ο οποίος άκουσε φασαρία και άρχισε να φωνάζει με αποκάλυψη Θεού Ιησού Ιε του Δαβίδ ελέησόν με. Ούτε το λόγο του Θεού ήξερε, δεν είχε διαβάσει πιθανότατα, αλλά είχε ακούσει. Είχε ακούσει πιθανόν τα λόγια του, πιθανόν τη φήμη του. Είχε ακούσει ότι είναι αγαθός, ότι είναι ελεήμων, ότι είναι ικτήρμων, ότι απαντάει σε οποιαδήποτε εξήτηση, ότι θέλει και μπορεί να μεταμορφώσει τα πάντα. Και το πρόβλημα αυτού ήταν ότι ήταν τυφλός. Αυτό ήταν το μεγάλο του πρόβλημα. Και δεν έπιασε την ευκαιρία. Δεν την έχασε την ευκαιρία. Και εξήτησε τον Κύριο και η απάντησή του ήταν «Τι θέλεις να σου κάνω». Τι θέλεις να σου κάνω, είναι η φοβερή ερώτηση που μόνο ο Θεός μπορεί να την κάνει και σας προτρέπω σήμερα όλοι μας να θεωρήσουμε ότι μας ρωτά ο Κύριος τι θέλεις να σου κάνω. Τι θέλεις να σου κάνω. Αλλά για να σε ρωτήσει πρέπει να τον φωνάξεις. Και όταν ακόμη εμποδίζεσαι και σου λένε μη φωνάζεις, να έχεις παρησία και θάρρος να συνεχίζεις να φωνάζεις τον Ιησού. Τι θέλεις να σου κάνω. Μία μοναδική ευκαιρία για τον τύφλο και πιστέψτε με στο όνομα του Χριστού, μία μοναδική ευκαιρία σήμερα για όλους εμάς. Τι θέλεις να σου κάνω. Και ο τύφλος είπε το αδύνατον. Είπε αυτό το οποίο δεν γίνεται, αλλά πίστευε και αν όχι ήλπιζε ότι ο Κύριος ο Ιησούς αυτός που έχει ακούσει, που του είχαν πει, μπορεί. Είναι φοβερό να ζητάς από τον Θεό αυτό που δεν πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει. Το αδύνατο, χωρίς να διστάζεις. Το ξαναλέω, σήμερα είναι η ευκαιρία για όλους μας. Τι θέλεις να σου κάνω, μας ρωτάει ο Χριστός και σας το λέω με τη βεβαιότητα του Λόγου του Θεού. Μη διστάσεις. Πες αυτό που χρειάζεσαι, ό,τι και να είναι αυτό. Στον Κύριο είναι πάρα πολύ εύκολο. Ο τυφλός είπε θέλω να αναβλέψω. Μα γίνονται αυτά τα πράγματα. Και ο Ιησούς είπε ανάβλεψον. Τόσο εύκολα, τόσο και πιο εύκολα ακόμη. Ανάβλεψον. Και αμέσως άρχισε να βλέπει. Ο τυφλός. Αλλά μόνο ο Χριστός μπορεί να το κάνει αυτό. Μόνο. Και μόνο ο πιστός που εξητάει τον Κύριο μπορεί να το απολαύσει. Τα ελέη του Δαβίδ τα πιστά. Μόνο. Και όταν ανάβλεψε, εδώ τώρα είναι ο κίνδυνος. Πώς θα διαχειριστεί την ευλογία του Θεού. Αυτός αποφάσισε
με καλή απόφαση να ακολουθεί τον Χριστό. Και ο Χριστός πήγαινε για την Ιεριχώ και από την Ιεριχώ στην Ιερουσαλήμ και συνεχίζει να περπατάει. Άνθρωποι, όχλος τον ακολουθεί, ένας τυφλός είδε. Φτωχός, ζητών, παρά την οδόν. Και ο Θεός τον έβγαλε από την άκρη του δρόμου και τον έβαλε στο κέντρο να τον ακολουθεί. Πλήρης αλλαγή της ζωής του. Ένας ζητιάνος που δεν έβλεπε έγινε μαθητής του Χριστού που τα βλέπει όλα. Ήτανε στην άκρη του δρόμου περιφρονημένος, τώρα είναι στο κέντρο του δρόμου ακολουθούντας τον Χριστό, δοξάζουν τον Θεό και όλος ο λαός ίνεσε, δόξασε τον Ιησού Χριστό για το έργο του. Μεταμόρφωσης πλήρης από αγκάθια και τριβόλια, κυπαρίσια και μυρτιές. Στο αδύνατον των ανθρώπων η μεγάλη ευλογία του Θεού. Αλλά έκραξε, δεν σταμάτησε να κράζει και ενώ δεν έβλεπε τον πλησίασε. Σήμερα θα μας φύγουμε όλοι από εδώ πέρα και να έχουμε μεταμορφώσει, να έχει μεταμορφώσει ο Θεός τη ζωή μας. Όλοι. Όχι μόνο την προσωπική και την οικογενειακή. Να και ο Ζακχαίος. Ένας άνθρωπος αμαρτωλός, πλούσιος, που άκουσε ότι περνάει μέσα από την Ιεριχώ ο Ιησούς ο Ναζωραίος και είπε επιτέλους θα πάω να δω ποιος είναι αυτός που ακούω, που θεραπεύει λεπρούς, που ανασταίνει νεκρούς, που δίνει φως στους τυφλούς. Ποιος είναι? Και έβαλε το μυαλό του να δουλέψει, να πάει μπροστά, γιατί ήξερε προς τα που πάει. Ανέβηκε στη σικομοριά και εκεί τον συνάντησε ο Κύριος. Δηλαδή σκέφτηκε πώς θα συναντήσω τον Χριστό. Βρήκε τη λύση. Και ο Κύριος του λέει, έλα εδώ Ζακχαίε, σήμερα πρέπει να έλθω στο σπίτι σου, γιατί πρέπει να σώσω όλη την οικογένειά σου. Αλληλούια. Πρέπει να έρθω σπίτι σου, γιατί σήμερα θα σώσω όλη την οικογένειά σου. Μα η οικογένειά του, ενός αμαρτωλού και πλούσιου ανθρώπου που ζούσε σαν αρχιτελώνης, αρχιτελώνης, πώς θα ήτανε? Τι μπορεί να κάνει σε αυτή την οικογένεια ο Θεός? Να μεταμορφώσει τα πάντα. Σε αυτή την οικογένεια, σε αυτή. Μα γίνεται αυτό? Γίνεται. Όταν πλησιάσεις Αυτόν. Με χαρά κατέβηκε, έτρεξε, πήγε στο σπίτι του και εκεί έκαμε αυτό που περίμενε ο Χριστός να κάνει. Έργα άξια της μετανοίας του. Έκανε επανόρθωση. Μετανόησε. Έμπρακτα. Όχι με λόγια, με έργα. Και ο Θεός μεταμόρφωσε αυτό το σπίτι. Χριστέ μου. Είναι, αδελφοί μου, όσοι το έχουμε ζήσει, τη μεταμόρφωση του σπιτιού μας, της οικογένειάς μας από τον Χριστό, ίσως δεν υπάρχει ωραιότερο έργο του Θεού. Μια οικογένεια τσακωμένη να τρώγονται, να φαγώνονται, άπιστη στην αμαρτία και ξαφνικά όλοι οι χριστιανοί. Δόξα στο Θεό. Όλοι οι χριστιανοί. Μπορεί να το κάνει? Ναι, μόνο ο Χριστός. Σε ποιον? Σε αυτόν που τον εξητάει. Σε αυτόν που με προσοχή σήμερα ακούει το λόγο του. Και τον ακούει για να τον εκτελέσει. Μπορεί να το κάνει? Ναι. Εδώ έδωσε φως στον τυφλό. Μπορεί να κάνει τέλεια μεταμόρφωση. Και εκεί που το σπίτι είναι γεμάτο αγκάθια και τσουκνίδες, ο Θεός να το φυτέψει γεμάτο κυπαρίσια και μυρτιές. Εκεί που υπάρχει ονειδισμός, ταλαιπωρία, μίσος, κακία,
να βασιλεύσει η αγάπη του Θεού Πατρός, η χάρη του Χριστού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Μπορεί, μπορεί. Το πιστεύεις? Αμήν. Μπορεί, μπορεί. Μπορεί να μεταμορφώσει τα πάντα, να αλλάξει τα πάντα. Και στο προσωπικό σου επίπεδο και στο οικογενειακό σου επίπεδο. Πολλές φορές, και αυτό είναι αλήθεια, κοιτάζουμε γύρω μας και απογοητευόμαστε. Και αν μάλιστα έχουν περάσει και κάποια χρόνια, λέμε τίποτα δεν έγινε ακόμα. Και ψάχνουμε να βρούμε τι φταίει. Φταίνει οι άνθρωποι, φταίμε εμείς, φταίει ο Θεός. Μην περιμένετε εγώ να σας δώσω απάντηση. Εκείνο όμως που μπορώ εγώ να σας πω είναι κράξτε στο Θεό. Αυτό μπορώ να σας το πω. Γιατί το λέει ο Λόγος του Θεού. Κράξτε σε μένα και θα σας αποκαλύψω μυστήρια. Θα σας φανερώσω το θέλημά μου. Θα σας δείξω την οδόν την οποία πρέπει να περπατάτε. Θα σας δώσω όραση Θεού. Κράξτε σε μένα. Κράξε στο Θεό. Μην παραπονιέσαι στο Θεό. Μην γκρινιάζεις. Μην με ψιμυρείς. Κράξε. Αυτή είναι η διαφορά η μεγάλη. Κράξε στο Θεό και θα δεις τι μπορεί να κάνει ο Θεός. Μην ελπίζεις σε άνθρωπο. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Μην ελπίζεις σε καταστάσεις, σε περιστάσεις. Δεν μπορεί κανείς να σε βοηθήσει. Κράξε στο Θεό και θα μεταμορφώσει τα πάντα. Είναι αυτός που είπε στο απόλυτο σκοτάδι γεννηθεί το φως και γένετο. Είναι αυτός που λέει λόγο και γίνεται. Είναι αυτός που έκανε τέλεια σωτηρία στον οίκον του Ζακχαίου. Σήμερα έγινε σωτηρία σε όλον τον οίκον, του είπε. Τώρα τι οικογένεια θα έχει ο Ζακχαίος? Τι οικογένεια μπορεί να έχει ένας τέτοιος άνθρωπος? Όμως ο Θεός έκαμε σωτηρία μεγάλη. Αλλά τώρα μπαίνουμε στα δύσκολα. Πώς θα διαχειριστούμε τη σωτηρία του Θεού στη ζωή μας? Δεν τελειώσαμε που μας ευλόγησε ο Θεός. Δεν τελειώσαμε που μας πρόσθεσε στην Εκκλησία. Δεν τελειώσαμε που μας αναγέννησε και μας βάφτισε με Πνεύμα Άγιο. Δεν τελειώσαμε που κάνει επεμβάσεις στη ζωή μας και στην οικογένειά μας. Αρχίσαμε. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Αυτοί όλοι νόμισαν ότι τώρα έρχεται η Βασιλεία του Θεού. Και ο Κύριος μας τους λέει μια παραβολή τόσο χρήσιμη. Λέει, ελάτε να σας πω. Ήτανε ένας ευγενής που πήγε χώραν μακράν για να λάβει εις αυτόν βασιλείαν και να υποστρέψει. Δεν είναι βασιλιάς, πήγε να πάρει τη βασιλεία και να έρθει. Υπήρχανε δύο κατηγορίες ανθρώπων. Οι δούλοι του και οι συμπατριώτες του. Στους δούλους του εμπιστεύθηκε από μία μνά στον καθέναν στους 10 και έφυγε. Οι συμπατριώτες του είπαν, δεν σε θέλουμε για βασιλιά μας, δεν σε θέλουμε. Θέλουμε να είμαστε χωρίς βασιλιά, ελεύθεροι, να κάνουμε ό,τι θέλουμε μέσα στον κόσμο αυτό. Δεν θέλουμε τον Χριστό. Δεν σε θέλουμε. Πώς να σου το πούμε? Οι άλλοι είπαν, σε θέλουμε. Και αυτοί που, σε αυτούς που, είπ, και σε αυτούς που είπαν σε θέλουμε, τους έδωσε μία μνά. Που η μνά είναι η σωτηρία. Τα ελέη του Δαβίδ τα πιστά. Η ευλογία του Θεού. Πραγματευτείτε με αυτό που σας έδωσα. Εργαστείτε. Μη δια την τροφή τη φθυρωμένη, αλλά δια την τροφή τη μένουσα η ζωή αιώνια.
ελευθερωθέντες από την αμαρτία και δουλωθέντες εις τον Θεό, τότε ο μισθός μας είναι ένδοξος και το μέλλον μας ζωή αιώνιος. Τότε ο καρπός μας είναι ευλογημένος και το τέλος ζωή αιώνιος. Τώρα πως ο δούλος διαχειρίζεται αυτά που του δώσε ο Κύριος του, πως εσύ και εγώ θα διαχειριστούμε τη ζωή μας, την ευλογία στη ζωή μας. Ήρθε λίγος καιρός και επέστρεψε. Και το πρώτο πράγμα που έκανε είναι επισκεφθεί τους δούλους του. Φωνάζει τον πρώτο, τι έγινε με τη μνά που σου έδωσα, εργάστηκες με αυτήν? Και ο δούλος είπε, ναι, η μνά σου κέρδισε, όχι εγώ. Δηλαδή η ευλογία που σου έχω δώσει έχει καρπό. Η μνά που σου έχω δώσει από μόνη της καρποφορεί, αν εσύ τη διαθέσεις στη διαταγή του Κυρίου. Κέρδισε 10 μνάς. Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Δεν λέει εργάστηκες καλά, στα ολίγα εστάθης πιστός. Έμεινες πιστός αυτό που σου έδωσα. Δεν έκανες μεγάλα πράγματα, αλλά έμεινες πιστός. Δεν έκανες σπουδαία πράγματα, αλλά έμεινες πιστός. Πιστός στο λόγο μου, πιστός στο θέλημά μου, πιστός στην οδηγία μου. Δεν έκανες τίποτα περισσότερο από αυτά που ήθελα να κάνεις. Να μείνεις στην πίστη. Να μείνεις αυτό που σου έχω εμπιστευθεί. Να μην αλλάξεις δρόμο. Να μην αλλάξεις λογική. Να θυμάσαι, δεν θα ακολουθήσεις τις βουλές σου, τις βουλές μου. Δεν θα ακολουθήσεις τους δρόμους σου, τους δρόμους μου, λέει ο Θεός. Στάθηκες πιστός σε αυτό. Δεν σκεφτόσουν απονηρά. Άκουγες με προσοχή το Λόγο του Θεού και περπατούσες το Λόγο του Θεού. Τόσο απλά, πιο απλά δεν γίνεται. Το να είσαι υπάκουος στο Λόγο του Θεού δεν είναι καμία μεγάλη, συγχώρεσέ με Θεέ μου, ανθρώπινη επιτυχία. Είναι το θέλω και βρίσκω χάρη από το Θεό και με βοηθάει ο Θεός και γίνεται. Δεν αγωνίζομαι. Ζητάω χάρη από το Θεό. Επικαλούμε το όνομα του Κυρίου. Πλησιάζω το Χριστό. Κύριε, λέησέ με. Δεν έκανε τίποτα ο τυφλός. Φώναξε. Ιε του Δαβίδε, λέησέ με, με αποκάλυψη Θεού, του Λόγου του Θεού. Ο Ζακχαίος δεν έκανε τίποτα. Πήγε μπροστά να τον δει ποιος είναι. Δεν έκαναν πράγματα μεγάλα που δεν γίνονται, τρομακτικά, σημαντικά. Έκαναν το απλό που θέλει ο Θεός. Φώναξέ τονε, κράξ τον, πλησίασέ τον να δεις ποιος είναι αυτός που σε φωνάζει, αυτός που σε καλεί. Και αυτός θα μεταμορφώσει τα πάντα. Φύγε από τις δικές σου τις σκέψεις, φύγε από τις δικές σου αποφάσεις. Απέρριψε παν βάρος που φέρνουν οι δικές σου οι γνώμες. Δεν είναι, αδερφοί αγαπητοί, μεγάλο πράγμα αυτό που ζητάει ο Χριστός σήμερα από μας, για να μας πει τι θέλεις να σου κάνω. Κράξε, φώναξε, εξήτησε. Είναι καιρός ευπρόσδεκτος, είναι η μέρα σωτηρίας. Μη χάσεις την ευκαιρία σήμερα. Φώναξε τονε. Και ο Θεός θα επέμβει με τον τρόπο που μόνο αυτός ξέρει. Δεν θα είναι, αδελφοί αγαπητοί, ένας Χριστούλης, μια εικονίτσα που θα τη βάλεις εκεί και θα κάνεις το σαυρό σου και θα προσκυνάς. Είναι ο Κύριος των δυνάμεων που σε καλεί.
Είναι ο Κύριος των δυνάμεων που διαβαίνει δίπλα σου. Είναι ο Κύριος των Κυρίων, ο Βασιλεύς των Βασιλέων, ο Παντοδύναμος Θεός. Δεν θέλει πολλά πράγματα. Την καρδιά σου θέλει. Να διώξεις τη σκέψη σου, τις αποφάσεις σου, τη γνώμη σου. Να ακούς με προσοχή το Λόγο του Θεού, να τον πλησιάζεις αυτόν μόνο. Και αυτό σου υπόσχεται τα ελέη του Δαβίδ τα πιστά. Θα δεις αυτό που σου δίνει ο Θεός να καρποφορεί. Πίστεψε εσύ και θα σωθείς εσύ και όλος ο οίκος. Μα τι θα πει πίστεψε? Πίστεψε τον. Εμπιστεύσου το Λόγο του. Πλησίασέ τον. Εξήτησέ τον. Και θα δεις τα ελέη του Δαβίδ τα πιστά στη ζωή σου. Θα δεις τη μεταμόρφωση των πάντων. Θα φύγουν τα αγκάθια. Θα γίνουν κυπαρίσια. Μην αφήνεις, αδερφέ μου, την ευκαιρία σήμερα. Μην αφήνεις την ευκαιρία. Δεν θέλω να αφήσω την ευκαιρία σήμερα, Κύριε. Όλοι έχουμε αιτήματα. Και τα αιτήματά μας είναι για όλους μας πάρα πολύ σοβαρά. Σήμερα θέλουμε και ο Κύριος θέλει να πάρουμε όλοι μας όλα τα αιτήματά μας. Να αλλάξει τα πάντα στη ζωή μας, στην οικογένειά μας, στην πορεία μας, στην εκκλησία μας. Να φανερωθεί η δόξα του Θεού. Και αυτό που μας υπόσχεται είναι και ζωή αιώνιος με μισθαποδοσία ουράνια. Όμως ένας από τους δούλους, όταν παρουσιάστηκε μπροστά στον Κύριό του, του λέει: την έκρυψα τη μνά σου να μην τη χάσω. Μας δεν στην έδωσε να την κρύψεις, στην έδωσε να εργαστείς. Την έκρυψα. Και την έκρυψα γιατί ξέρω ότι είσαι αυστηρός, ότι είσαι άδικος γιατί λαμβάνεις από εκεί που δεν κατέβαλες και είσαι και παράλογος. Θερίζεις όπου δεν έσπηρες. Μα γίνεται αυτό? Να θερίζεις όπου δεν έσπηρες? Να λαμβάνεις όπου δεν κατέβαλες και μάλιστα να ζητάς πράγματα που δεν γίνονται? Είναι λογική η σκέψη του, λογικά ανθρώπινη η σκέψη του. Τι μου ζητάς? Τι ζητάς από μένα, Κύριε? Και εδώ είναι, αδερφοί αγαπητοί, το μεγάλο πρόβλημα. Δεν είναι, αδερφέ μου, τι σου ζητάει ο Κύριος. Ο Κύριος την καρδιά σου ζητάει. Τίποτα άλλο. Εσύ τι ζητάς από τον Κύριο? Ζητάς κατά το θέλημά Του? Ζητάς σύμφωνα με το Λόγο Του? Ζητάς με καθαρή καρδιά? Ζητάς με πνεύμα ταπεινού, καρδιά συντετριμένου και τρέμοντας το Λόγο του Θεού? Τι ζητάς, πώς ζητάς, τι θέλεις? Ο Κύριος φωνάζει: έλθετε και ας διαπραγματευθούμε. Και πιστεύω ότι σήμερα αυτό κάνει ο Θεός με τον τρόπο Του. Διαπραγματεύεται μυστικά με τον κάθε έναν από εμάς. Έλθετε και ας διαπραγματευθούμε. Ελάτε να συμφωνήσουμε. Ελάτε. Τώρα, ύστερα, έλα να κουβεντιάσουμε. Εάν θέλεις και υπακούσεις, θα απολαύσεις τα ελέη του Δαβίδ τα πιστά. Αν δεν θέλεις, τότε δεν θα υπακούσεις και τότε θα χαθείς. Θέλεις? Τι? Θέλεις? Το θέλω σημαίνει υπακούω.
δεν είναι να σε υπακούσει ο Χριστός, είναι εσύ να υπακούσεις τον Χριστό. Δεν είναι να του πεις κάνε αυτό, θα το κάνει, αλλά είναι να σου πει αυτός τι να κάνεις εσύ. Εάν θέλετε και υπακούσετε, θα φάτε τα αγαθά της γης. Τι έκανες, τον θεώρησες, λέει, με θεώρησες αυστηρό, άδικο, σκληρό, παράλογο. Έτσι λένε οι άνθρωποι για το Ευαγγέλιο του Χριστού. Εμείς ξέρουμε όμως ότι το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι η απόλυτη αλήθεια. Κάποιοι είπανε ότι το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι σαν το Κοράνι και σαν όλα τα άλλα τα βιβλία. Εμείς ξέρουμε ότι το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι η δύναμη του Θεού που σώζει. Και αγαπάμε το Ευαγγέλιο του Χριστού. Γιατί μέσα από το Ευαγγέλιο του Χριστός μας δίνει τα πάντα. Αλλάζει τα πάντα. Μεταμορφώνει τα πάντα. Γιατί είσαι πονηρός δούλος? Τουλάχιστον δεν σκέφτηκες. Γι' αυτό ο χριστιανός είναι σκεπτόμενος. Είναι φρόνιμος. Δεν είναι μωρός. Δεν σκέφτηκες τουλάχιστον να το βάλεις στην τράπεζα ώστε να μου δώσεις τον τόκο? Δεν σκέφτηκες ότι πρέπει από αυτό που σου έχω δώσει να δοξαστεί το όνομά μου? Στο έδωσα για σένα ή στο έδωσα για να δοξαστεί το όνομά μου? Τι θέλεις, να δοξάζεσαι εσύ? Τι θέλεις, να ευχαριστιέσαι εσύ, να απολαμβάνεις εσύ, να κάνεις ό,τι θέλεις ή να κάνεις ό,τι θέλω εγώ? Ξέρετε αδερφοί πόσο εύκολα η καρδιά μας χαλάει θέλοντας να κάνουμε ό,τι θέλουμε εμείς. Ξέροντας, τάχα μου. Τι ξέρεις, τι ξέρω? Εμείς θέλουμε, αδερφοί αγαπητοί, πιστεύω. Τώρα που διαπραγματευόμαστε αυτή τη στιγμή με τον Κύριο, να του πούμε: Κύριε, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Ας γίνεται το θέλημά σου, Χριστέ μου, όπως στον ουρανό και στο σπίτι μου, στην καρδιά μου, στην εκκλησία, στην πατρίδα μας. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Μερικές φορές το θέλημα του Θεού φαίνεται σκληρό, παράλογο και άδικο. Δεν είναι όμως. Είναι το καλύτερο που μπορεί και έχει σκεφτεί ο Θεός για σένα. Το καλύτερο. Αλλά προσπάθησε όχι μόνο να εξητείς τον Θεό και να κράζεις τον Θεό, αλλά ιδιαιτέρως προσπάθησε να ζητήσεις, να ζητήσουμε ο Θεός να αλλάξει την καρδιά μας. Θα ήθελα να μου δώσει ο Θεός μια καρδιά κατά την καρδία Του. Θέλουμε, αδερφοί? Θα ήθελα. Τι λέτε, να το ζητήσουμε σήμερα? Τίποτα άλλο να μην ζητήσουμε? Θεέ μου, σε παρακαλώ, χάρισέ μου μια καρδιά που να μοιάζει τη δική σου. Δεν θέλω αυτή την καρδιά που έχω. Δεν θέλω αυτή τη λογική που έχω. Θέλω μια καρδιά κατά την καρδία σου. Ο Θεός θα το κάνει? Πολύ εύκολα. Πολύ εύκολα θα το κάνει. Εδώ άνοιξε τα μάτια στον τυφλό που δεν γίνεται. Έσωσε το σπίτι του αρχιτελώνη που δεν γίνεται. Εμείς που είμαστε παιδιά του και ζητάμε με όλη μας την καρδιά να μας χαρίσει μια καρδιά κατά την καρδιά του σήμερα, δεν θα το κάνει? Θα το κάνει. Αλλά να κράξουμε στο Θεό, αδερφοί. Ας σηκωθούμε να το ζητήσουμε, αδέρφια μου. Να ζητήσουμε από τον Κύριο να μας χαρίσει μια καρδιά κατά την καρδιά Του. Σε όλους μας, μηδενός εξαιρουμένου.